Με αφορμή φωτογραφία, κυρίες και κύριοι, που παρουσιάζει εκτελέσεις στην Κίνα και την άποψη του ιατρού παθολόγου Κυπριανού Χριστοδουλίδη, αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή του επίκαιρου ρεπορτάζ στην προσφορά οργάνων και την ηθική του που υποστηρίζει αυτού του είδους τη θεραπευτική μέθοδο. Να πούμε ότι η φωτογραφία είναι από την εφημερίδα Καθημερινή που αναδημοσίευσε κατά αποκλειστικότητα το ρεπορτάζ της εφημερίδος Ευρωπαίο. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσουμε εσάς, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα. Και τις απόψεις σας. Μάλιστα. Ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη φωτογραφία που ήταν ο λόγος με τον οποίο είχαμε αυτή την επαφή και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή? Μάλιστα. Έχουμε μια φωτογραφία. Παρακαλώ, εάν είναι δυνατόν, να δείξετε μόνο τη φωτογραφία και να συζητήσουμε τι ακριβώς δείχνει. Αυτή η φωτογραφία, λοιπόν, που βλέπουμε όπως εσείς το υποδείξατε σε εμάς, κάποιον ο οποίος φαίνεται να είναι ο ανώτερος, ο προϊστάμενος του αποσπάσματος και να δείχνει ένα σημείο. Δεν κρατάει βέβαια διστόλη ή κάποιο περίστροφο. Ακριβώς αντικείμενο. Υποδεικνύει. Δείχνει το αριστερό σημείο στο λαιμό κάτω από το αυτί. Στον αφιένα, ναι. Στον αφιένα. Κάπου περίπου εκεί. Να επιστρέψουμε μέσα, παρακαλώ. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία. Μάλιστα. Σας έκανα να ρωτηθείτε. Το θέμα δεν είναι βέβαια οι εκτελέσεις στην Κίνα. Εκείνο που έχει σημασία στο ρεπορτάζ αυτό της εφημερίδος της Ευρωπαίου που αναδημοσίευσε η Καθημερινή, έχει μια λεπτομέρεια ότι οι εκτελέσεις αυτές που γίνονται στην Κίνα έχουν και ένα άλλο όφελος. Όσοι από τους εκτελεστέντες δεν έχουν αποβιώσει κατά τη στιγμή που πυροβολούνται, στη συνέχεια παραλαμβάνονται από τους ιατρούς, που φαντάζομαι οι εκτελέσεις θα γίνονται κοντά σε νοσοκομείο και στη συνέχεια οι γιατροί τους δίνουν την χαριστική βολή. Διότι η χαριστική βολή πλέον, όπως συνηθίζεται παλαιότερα να δίδεται στους εκτελουμένους ανθρώπους, τη χαριστική βολή πλέον τη δίνουν οι γιατροί, οι οποίοι αφαιρούν τα όργανα και έτσι γεμίζουν οι τράπεζες ιστών και οργάνων, αφού η ζήτηση είναι μεγάλη και όσο πάνε τα χρόνια θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Να πω, Κυπριανός Χριστοδουλίδης, ιατρός παθολόγος, αυτή η φωτογραφία δεν πέρασε απαρατήρητη από τα μάτια του, από τα μάτια ενός γιατρού, ο οποίος παρατήρησε να δείχνει κάτι ένας προϊστάμενος αξιωματικός του αποσπάσματος. Επικεφαλής του. Επικεφαλής του αποσπάσματος. Αυτό το σημείο το οποίο έδειχνε τον έκανε να κάνει την εξής απλή, αλλά όμως να έχεις, χρειάζεται και τη ιατρική εμπειρία, σκέψη. Μήπως αυτές οι εκτελέσεις γίνονται και στο σημείο αυτό, ώστε να μην πεθαίνει ο εκτελεζόμενος και να χρησιμοποιούνται τα όργανά του και να απολούνται μια καταγγελία σοκ, την οποία μας μεταφέρει εδώ. Ας ακούσουμε συνέχεια, κύριε Κυπριανέ. Λοιπόν, ναι, αυτό γίνεται πλέον. Είναι γεγονός. Το αναφέρει η εφημερίδα. Βέβαια, στον δυτικό κόσμο, όπως ξέρετε, η θανατική ποινή τίνει να καταργηθεί. Και οπωσδήποτε, δεν ξέρω, ο νόμος που διέπει τις μεταμοσχεύσεις, δεν ξέρω αν προβλέπει να λαμβάνονται όργανα ή να γίνεται θανατική ποινή διακαταστροφής του εγκεφαλικού στελέχους. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε και κάτι στους ακροατές που σας... Και πολύ λογικό, βέβαια, να μην καταλαβαίνουν. Αυτό το κτύπημα εκεί, ναι, από ένα περίστροφο. Μάλιστα. Τον συγκεκριμένο. Μάλιστα. Δεν θα τον σκοτώσει. Όχι. Θέλει να τον φέρει σε μια κατάσταση κόμματος. Κόμματος, η οποία μάλιστα είναι επιθανάτια. Είναι προθανάτιος ρόγχος. Προθανάτιος ρόγχος. Μάλιστα. Δηλαδή, σε προθανάτιο στάδιο. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να. Μετά. Σαφώς δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν έχει βληθεί το εγκεφαλικό στέλεχος και έχει καταστραφεί, μάλιστα, δεν υπάρχει περίπτωση, μάλιστα, βέβαια, άρα, να λοιπόν επανέλθει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν χτυπιέται εκεί το θύμα. Ο μελοθάνατος. Μάλιστα.
για να τον φέρουμε στο προθανάτιο στάδιο. Να αφαιρέσουμε τα όργανα και ούτως ώστε να του αφαιρέσουμε τα όργανα. Και μιλάμε για εμπόριο και μιλάμε καθαρά πλέον, ναι, οργάνων. Βέβαια, μιλάμε για εμπόριο οργάνων, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτού του είδους η συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα δεν θα εγένετο εάν πολύ πριν γίνει αποδεκτή η θεραπεία διαμεταμοσχεύσεων, είχαν γίνει αυτές οι συζητήσεις, τις οποίες ερχόμαστε σήμερα, εν έτη 1992, να το συζητήσουμε. Το θέμα των μεταμοσχεύσεων έχει μπει σε εφαρμογή, το πρόγραμμα αυτό έχει μπει σε εφαρμογή από τα μέσα της δεκαετίας του 60 περίπου. Λοιπόν, και ερχόμαστε εν έτη 1992 να συζητήσουμε πλέον το θέμα αυτό. Αλλά εάν οι συζητήσεις είχαν γίνει από τότε που είχαν αποφασίσει οι γιατροί να θεραπεύουν ασθενείς με αυτή τη μέθοδο, με τη μέθοδο της εμφυτεύσεως των οργάνων, βέβαια δεν θα είχαμε φτάσει ούτε στις εκτελέσεις αυτού του είδους ή σε άλλες παραμέτρους που ενδεχομένως να τις συζητήσουμε πιο κάτω. Θέλω στο σημείο αυτό να πω το εξής, για να κάνω μία διευκρίνηση, ότι όποιος αντιτίθεται στη θεραπεία των μεταμοσχεύσεων δεν σημαίνει ότι είναι αντίθετος και σε άλλες κλασικές και παραδεδεγμένες θεραπευτικές μεθόδους, όπως είναι για παράδειγμα η μετανκήσεις αίματος. Την κάνω αυτή την διευκρίνηση για να αποφύγουμε ορισμένους συνειρμούς, τους οποίους κάθε άλλο θα ήθελα να δικαιολογήσω. Και να μου θέσετε ευθέως ή εμέσως πιο σαφώς ότι είστε αντίθετος με τις μεταμοσχεύσεις. Είμαι αντίθετος και για τον εξής λόγο, ότι η ιατρική κοινότητα, δεν δέχθη και δεν δέχεται επουδενή να γίνει διάλογος μεταξύ ιατρών για το θέμα αυτό, για το θέμα δηλαδή της δωρεάς σώματος, της ευθανασίας και των μεταμοσχεύσεων από δωρητάς σώματος. Θα πρέπει να σας πω το εξής για να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Έχουμε δύο τύπους δωρεάς. Την δωρεά σώματος και την δωρεά πτώματος. Όταν είχαν αρχίσει οι μεταμοσχεύσεις, επέρναμε μοσχεύματα από βιολογικώς νεκρά άτομα. Όμως διαπιστώσαμε ότι δεν είχαμε επιτυχία. Δηλαδή, όταν παίρναμε έναν πτωματικό νεφρό, δεν λειτουργούσε στον λήπτη. Παράλληλα με τις μεταμοσχεύσεις, τις πτωματικές, είχαμε και τις μεταμοσχεύσεις από δωρητάς σώματος. Δηλαδή, ένας συγγενής, ο πατέρας, η μητέρα, ο αδελφός, απεφάσιζε να δώσει το νεφρό του. Αυτή ήταν η κατηγορία της δωρεάς σώματος. Και όμως, στις περιπτώσεις αυτές, πάλι διαπιστώσαμε ότι δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Ένας από τους λόγους, και όχι ο μοναδικός, ήταν ότι ενδεχομένως ψυχολογικοί λόγοι δημιουργούσαν στον λήπτη κατάσταση η οποία συνέτεινε και συνέβαλε στην απόρριψη του οργάνου. Και είναι γεγονός δηλαδή, σήμερα... Για να μιλήσουμε και λίγο απλά, για να καταλάβει ο τηλεθεατής, ναι. Όταν λέτε ψυχολογική λόγη, υπάρχει ο ψυχολογικός παραγωγή. Ότι έπαιρνε δηλαδή ένα σώμα, ένας έπαιρνε άρρωστος, κάτι ναι, από ένα συγγενή του. Ναι, δηλαδή, αυτός ήταν ο λόγος, δηλαδή. Ο άρρωστος καταλάβαινε ότι δεν ήταν σωστό να καταστήσει ένα σχετικός συγγενή ασθενή έναν συγγενή του. Ναι, αν ο άρρωστος αυτός δεν του λέγανε. Ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην του το πούνε. Εάν δεν του το έλεγαν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί? Δεν υπήρχε περίπτωση, διότι συνήθως εκεί που άρχισαν οι μεταμοσχεύσεις, ξέρετε ότι οι άνθρωποι είναι κατά κάποιον τρόπο ρεαλιστές και θέλουν να γνωρίζουν την αλήθεια. Εν αντιθέσει προς εμάς εδώ δεν θα το θίξουμε το ναι, θέμα ναι, αυτό. Το δείξουμε, ναι, ναι. Και συνεπώς τους έλεγαν ότι για να γίνεις καλά πρέπει να βρεθεί κάποιος δικός σου άνθρωπος να δώσει το όργανο του. Λοιπόν, οι ψυχολογικοί λόγοι, και το επιβεβαιώνουν και οι ψυχίατροι αυτό, οι ψυχολογικοί λόγοι συνέβαλαν ούτως ώστε να μην γίνεται το μόσχευμα δεκτό και να απορρίπτεται. Γι' αυτό σήμερα, για να έχουμε το μέγιστο των αποτελεσμάτων από μια μεταμόσχευση, πρέπει οι δότης και λήπτης να είναι άγνωστοι μεταξύ των. Ναι. Παράλληλα, πρέπει... Συγγνώμη, ναι, για να διευκρινίσεις σε μένα πιο πολύ τώρα, πλέον. Αν τότε δεν λέγαμε στον ασθενή, ναι, ναι, στο ότι ήταν συγγενή του το σώμα, μάλιστα, που βάζαν, το ξένο σώμα προς αυτόν, δεν θα επιδρούσε ψυχολογικά
καλύτερα. Βεβαίως, θα επιδρούσε, ενδεχομένως θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Ωραία, συνεχίστε. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ήταν απαραίτητο και αναγκαίο να αρθεί η διάκριση μεταξύ δωρεάς σώματος και πτώματος και πλέον σήμερα μιλάμε για πτωματικές μεταμοσχεύσεις με την έννοια βέβαια ότι το πτώμα είναι ένας άρρωστος με αντανακλαστικά, με αναπνευστική λειτουργία, με καρδιακή λειτουργία, με νεφρική λειτουργία. Λοιπόν, το πτώμα, το σημερινό πτώμα, δηλαδή η αφαίρεση των οργάνων ή η δωρεά σώματος την οποία θέλουμε και θα το πω, προπαγανδίζουμε ή έστω μέχρι πρότινος προπαγανδίζαμε για να γίνουν οι άνθρωποι δωρητές σώματος, είναι ένας βιολογικός ζών οργανισμός με καρδιακή λειτουργία, αναπνευστική λειτουργία, πεπτική λειτουργία, νεφρική λειτουργία. Δεν έχει μόνο την εγκεφαλική λειτουργία. Είναι ένας άρρωστος σε προθανάτιο στάδιο. Ωραία. Αυτός λοιπόν ο άρρωστος σε προθανάτιο στάδιο, ο οποίος τυχαίνει να είναι από ένα ατύχημα αυτοκινητιστικό, το οποίο συμβαίνει τουλάχιστον τώρα τελευταία. Ή από την Κίνα, ξέρω εγώ, με σφαιρίδιο. Τέλος πάντων, ναι. Να μην πάρουμε αυτή την ακραία περίπτωση, μάλιστα, να πάρουμε λοιπόν κάποιον που βλέπουμε μερικές φορές τους γονείς του να λένε ότι να παίρνουν την απόφαση του παιδιού μας τα όργανα τα δωρίζουμε να γίνουν καλά τρεις άλλοι άρρωστοι. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή εσάς δεν σας αρέσει. Θα σας πω. Δεν ρίχνω το βάρος ή την κατηγορία προς τους συγγενείς, αλλά προς τους συναδέλφους μου. Για τον εξής λόγο. Διότι όταν ο συγγενής ερωτά πώς είναι το παιδί μου, παίρνει την απάντηση ότι είναι νεκρός πλέον ή είναι ωσάν νεκρός. Ναι. Έτσι. Οπότε και ο συγγενής, εφόσον ο γιατρός λέει ότι η μάχη είναι χαμένη, ναι, όταν του τίθεται το ερώτημα να δώσουμε τα όργανα σε κάποιον άλλον, ο συγγενής για να τελειώνει το μαρτύριο του προσφυλούς του προσώπου, εφόσον γιατρέ λες ότι είναι νεκρός, να του τα δώσουμε τα όργανα. Δεν λένε ότι το παιδί είναι ζών, ότι ο άνθρωπος είναι ζών, είναι σε προθανάτιο στάδιο, είναι τιμοθάνατος. Ωραία. Δεν λένε αυτό. Μισό λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε για να το διελευκάνουμε, διότι μπορεί και παρεξηγήσεις. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ο γιατρός, ο οποίος λέει στους συγγενείς ότι το παιδί είναι στο προθανάτιο. Είναι κλινικά νεκρός. Κλινικά νεκρός. Δεν λέει ότι είναι τιμοθάνατος. Μπορεί να μην είναι κλινικά νεκρός. Όταν λέμε κλινικά νεκρός, εννοούμε τιμοθάνατος. Τιμοθάνατος με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεσαι καλά. Βεβαίως. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που είναι ετοιμοθάνατος, είναι στο προθανάτιο, είναι έτοιμος να πεθάνει. Ναι, πεθαίνει. Ναι, συγγνώμη, υπάρχει ένας ετοιμοθάνατος και υπάρχει ένας ετοιμοθάνατος ο οποίος γίνεται καλά. Κάποια στιγμή με κάποια αναλαμπή. Ναι, εγώ δεν θέλω να πάρουμε αυτή την περίπτωση. Ναι, την ακραία. Ναι. Ίσως μια ιατρική ορολογία στο κλινικά νεκρός να δηλώνει κάτι ότι τελεσμένο. Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει περίπτωση γιατρός να μην βλέπει κάτι το τελεσμένο και να λέει ότι είναι κλινικά νεκρός κάποιον με σκοπό να το αποσπάσει κάποια όργανα. Όχι, λοιπόν. Άρα λοιπόν φεύγουμε από αυτή την περίπτωση για να μην γίνει παρεξήγηση και για αυτόν τον λόγο σταμάτησα. Η διάγνωση του κλινικού θανάτου ή η διάγνωση του κλινικώς νεκρού ατόμου δεν είναι δύσκολη πλέον να τεθεί. Και ένας φοιτητής της ιατρικής είναι σε θέση να θέσει την διάγνωση του κλινικού θανάτου. Ναι. Θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι όταν ο όρος αυτός, ο καινούριος όρος, εισέβαλε στην ιατρική ορολογία, άρχισαν να γίνονται συζητήσεις ποια θα είναι τα κριτήρια του λεγόμενου κλινικού ή εγκεφαλικού θανάτου. Ετέθησαν πολλά κριτήρια τα οποία κάθε λίγο και λιγάκι αναθεωρούνται. Στην αρχή ήταν απαραίτητο να υπάρχει ισοηλεκτρική γραμμή στο εγκεφαλογράφημα. Όπως το καρδιογράφημα, όταν σταματήσει η καρδιακή λειτουργία, έχουμε μία γραμμή. Μία γραμμή. Κατά τον ίδιο τρόπο και στο εγκεφαλογράφημα, όταν δεν έχουμε λειτουργία εγκεφαλική, έχουμε γραμμή ισοηλεκτρική. Πλην όμως, ήρθε αυτή η απαγόρευση, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ισοηλεκτρική γραμμή στο εγκεφαλογράφημα, αρκεί να υπάρχουν ορισμένα άλλα ευρήματα αντικειμενικά, τα οποία θα σας διαβάσω εδώ, για να τεθεί η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Θα σας διαβάσω αυτά τα αντικειμενικά ευρήματα, τα οποία ενδεχομένως δεν θα τα γνωρίζουν οι θεατές, αλλά θα δώσω μια εξήγηση για ποιο λόγο διαβάζω αυτά εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ο νόμος λέγει το εξής, ότι νεκρό δια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου θεωρείται το πρόσωπον επί του οποίου διαπιστούται δια των καθορισμένων επιστημονικών τρόπων και μεθόδων η ύπαρξη σημείων δηλούντων την οριστική και μη ανατρέψιμον απουσίαν όλων των αντανακλαστικών του εγκεφαλικού στελέχους. Ήτι, κόρε των οφθαλμών διεσταλμένε
και άνευ οποιασδήποτε αντιδράσεως εις ισχυρά φωτεινά ερεθίσματα, νοουμένου ότι απεκλείστη η δράση φαρμάκων. Δεύτερον, κατάργησης των αντανακλαστικών του κερατοειδούς. Τρίτον, κατάργησης των αίθουσο οφθαλμοκινητικών αντανακλαστικών. Τέταρτον, κατάργησης αντιδράσεως εκ των εγκεφαλικών συζυγιών κατόπιν καταλλήλων ερεθισμών εις διάφορα σημεία του σώματος περιφερικά. Πέμπτον, κατάργηση των αντανακλαστικών του φάρυγκος, η κατάργηση αντιδράσεως εις ερεθισμό των βρόχων και της τραχείας. Και τέλος, απουσία ιασδήποτε αναπνευστικής κινήσεως μετά την αποσύνδεση του ασθενούς εκ του αναπνευστικού μηχανήματος διαπαρκές χρονικών διάστημα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα, με συγχωρείτε, ναι, είναι κάτι σημαντικό εδώ. Ναι. Αυτά είναι τα αντανακλαστικά, τα αντικειμενικά ευρήματα που πρέπει να βρίσκει ένας γιατρός για να θέσει την διάγνωση του κλινικού ή εγκεφαλικού θανάτου. Πλην όμως, σε αυτά εδώ τα αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν αναφέρονται και τα οποία αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους απαντώνται σε νοσηρές καταστάσεις και βεβαίως έχουμε ασθενείς με τα αντανακλαστικά αυτά. Παραλλήλως όμως, αυτά εδώ τα αντανακλαστικά είναι κατηργημένα, αλλά εμφανίζονται άλλου είδους αντανακλαστικά. Εδώ είναι μία σειρά αρνητικών ή απουσία αντανακλαστικών. Παραλλήλως όμως, στην βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους έχουμε την εμφάνιση νέων αντανακλαστικών. Ούτως ώστε έχουμε ένα πτώμα το οποίο έχει κατηργημένα τα αντανακλαστικά και την εμφάνιση νέων αντανακλαστικών. Πώς είναι συνεπώς δυνατόν να υπάρχει πτώμα ή να είναι νεκρός ένας άνθρωπος που του χτυπάς το πόδι και το πόδι κινείται, του ψάβεις την παλάμη και σφίγγει το χέρι του? Αυτά είναι αντανακλαστικά, τα οποία βεβαίως ένα πτώμα έτσι δεν μπορεί να τα έχει. Όταν λέμε σίγουρα πτώμα, εννοούμε τον άνθρωπο του οποίου οι βιολογικές λειτουργίες έπαψαν να υπάρχουν. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που μου δίνεται να καταλάβω και στους ακροατές περισσότερο είναι ότι είστε αντίθετος με τη δωρεά οργάνων. Σώματος, έτσι, βεβαίως, ναι, ναι. Οργάνων σώματος από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν είναι φυσιολογικά νεκρός. Δεν είναι νεκρός. Νεκρός. Βεβαίως. Θα έλεγα λοιπόν το εξής. Και αυτή είναι μια ερώτηση και μια απορία συγχρόνως. Μάλιστα. Κάποιος ο οποίος δεν υπάρχει πιθανότητα να μάλιστα ζήσει. Μάλιστα. Δεν θα ήταν καλύτερο? Και αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την επιστήμη. Μάλιστα. Η οποία κατάφερε να κάνει αυτό το επίτευγμα της μεταμόσχευσης. Μάλιστα. Κατ' εμέ. Μάλιστα. Στο ότι με το θάνατο κάποιου να σωθούν 2, 3 και 4 ακόμα, ναι, ή να δει το φως του άλλος, μάλιστα, όπως έχουμε τα πολλά παραδείγματα. Λοιπόν, δεν είναι πιο ανθρώπινο αυτό? Ναι. Είναι ανθρώπινο με την έννοια ότι αποδεχόμαστε πλήρως το αξίωμα ότι ο σκοπός της θεραπείας αγιάζει το μέσον της ευθανασίας. Με αυτή την έννοια είναι σωστό. Βεβαίως. Ο σκοπός αγιάζει το μέσον. Αλλά προσέξτε να δείτε. Το πρόβλημα δεν είναι σε αυτόν ο οποίος παίρνει την απόφαση και στο κάτω-κάτω της γραφής έχει το δικαίωμα να δωρήσει τα όργανά του. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ζούμε στον αιώνα των δικαιωμάτων του ατόμου. Βεβαίως. Και συνεπώς ο κάθε ένας άνθρωπος έχει την ελευθερία να δωρήσει τα όργανά του. Δεν είναι το πρόβλημα σε αυτόν που δωρίζει τα όργανα, αλλά σε εκείνον ο οποίος συντείνει στην δολοφονία αυτού του ανθρώπου. Διότι όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει στην περίπτωση του κλινικού θανάτου να δωρήσει τα όργανά του, είναι σαν να σκοτώνει. Δημιουργεί, προετοιμάζει τον δολοφόνο του. Δηλαδή, μάλιστα, προετοιμάζει εκείνον που θα τον αυτοκτονήσει. Ωραία. Επειδή δεν έχει την δύναμη να αυτοκτονήσει ο ίδιος, ναι, έτσι, προετοιμάζει και προκατασκευάζει εκείνον ο οποίος θα τον αυτοκτονήσει. Καλώς. Νομικά στέκει αυτό το οποίο λέτε εσείς. Μάλιστα. Στο ότι από τη στιγμή που πεις ότι αφαιρέστε τα όργανά του, μάλιστα, και δώστε τα σε κάποιον, ναι, ναι, να ζήσει, ναι, ναι, είναι σαν να τον σκοτώνεται. Γι' αυτό είναι. Βεβαίως. Είναι αλήθεια. Τίθεται πλέον είναι γεγονός. Το πρόβλημα της ευθανασίας. Είναι γεγονός. Ναι. Και μιλάμε πάντα νομικά. Μάλιστα. Ηθικά. Μάλιστα. Στο ότι πρώτον εγώ δεν θα ήθελα, μάλιστα, δικός μου άνθρωπος να, μάλιστα, ταλαιπωρείται. Μάλιστα. Το πιο βασικό από όλα. Μάλιστα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να δώσω τα όργανα. Ναι, ναι. Μία περίπτωση. Ναι, ναι. Να σωθεί κάποιος. Εγώ θα παρακαλούσα. Θα παρακαλούσα. Μέχρι και μέσον θα έβαζα. Μάλιστα. Να πείσω το γιατρό, ναι, να τελειώνει με αυτή τη διαδικασία, να βρει έναν τρόπο, μάλιστα, για να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπος για τον οποίο πόνεσα. Η μία περίπτωση. Μάλιστα. Και σας είπα όταν σας ανέφερα το παράδειγμα ότι θα
θα προσπαθήσω να πιέσω ή να βρω τρόπο για τον γιατρό, μπορεί ο γιατρός να μου πει συγγνώμη, εγώ δεν αναλαμβάνω. Ναι. Και είπε ότι εγώ πλέον να βρω τρόπο. Ναι. Ποιος τρόπος δεν ξέρω. Λέω. Η μία περίπτωση είναι αυτή. Η άλλη περίπτωση. Στο ότι έτσι κι αλλιώς. Είναι χαμένος. Είναι χαμένος. Πρώτο. Δεύτερον, δεν θα ταλαιπωρηθεί. Γιατί ένας άνθρωπος φυτό ταλαιπωρείται. Τρίτον. Δεν το ξέρετε εσείς αν ταλαιπωρείτε. Συγγνώμη. Δεν το ξέρετε εσείς. Ένας ο οποίος είναι, είναι ετοιμοθάνατος. Ναι. Είμαστε σε θέση να αισθανθούμε πώς νιώθει. Είμαστε σε θέση να αισθανθούμε πώς νιώθει ένας ετοιμοθάνατος. Τον ταλαιπωρούμε, με την έννοια το ότι επιβραδύνουμε τον θάνατό του. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια δική μας αντίληψη αυτή και ερμηνεία. Δεν ξέρουμε τα βιώματα του ανθρώπου στο προθανάτιο στάδιο. Καλώς. Και το γάμα μικρό, ναι. Στο ότι αυτός ο άνθρωπος με την κίνηση αυτή δίνει ζωή. Μάλιστα. Σε τρεις ανθρώπους υγιέστατους. Στο ότι περίμεναν αυτό. Ναι. Λέτε υγιέστατους. Υγιέστατους με την έννοια ότι με το ένα μάτι που θα πάρουν, με το ένα οργανικό μέρος του σώματος του κλινικά νεκρού, σώνονται. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς έτσι, να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Οι άρρωστοι οι οποίοι δέχονται ένα όργανο και αποκαθίστανται κατά κάποιον τρόπο η ζωή τους, μέσα σε φυσιολογικά εντός εισαγωγικών πλαίσια, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κατάσταση που πρέπει διαρκώς να βρίσκονται σε ιατρική παρακολούθηση, πρέπει να κάνουν ιατρικές εξετάσεις. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται κάτω από συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Έτσι. Δηλαδή, η δαμόκλειος πάθη επικρέμαται επί της κεφαλής του. Τώρα, τι είδους ψυχολογικά προβλήματα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, κατά πόσον αισθάνονται υγιείς, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μπορώ εγώ να το συζητήσω ή να διαβλέψω πώς είναι δυνατόν ο ψυχισμός αυτός. Τώρα, όσον αφορά τις περιπτώσεις πρώτες, να πάρουμε την τώρα, πρώτη. Όσον αφορά την ηθική, διότι πρόκειται περί ηθικής κατά βάση πράξεως, όπως τουλάχιστον προβάλλεται. Το να δωρίζει κάποιος τα όργανά του για να σωθεί ένας άλλος άνθρωπος, έτσι τουλάχιστον όπως προβάλλεται, είναι μια πράξη αξιοπαινή. Αλλά εγώ ερωτώ. Ποιος άνθρωπος είναι εκείνος που θα ήθελε να ζήσει με τα όργανα ενός δολοφονημένου άρρωστου συνανθρώπου μας. Συγγνώμη, δολοφονημένος. Προσέξτε με, δίνεται την έννοια την νομική. Λέω εγώ. Μάλιστα. Πω, είναι ότι του δίνεται με την νομική έκφραση. Μάλιστα. Στο ότι από τη στιγμή που δεν πέθανε. Όταν επισπεύδεται ο θάνατος. Είναι δολοφονία. Όταν επισπεύδεται ο θάνατος. Ναι, αλλά είναι. Θα έλεγα εγώ ότι και αυτός ο ίδιος, ο οποίος μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι του παίρνουν τα όργανα, ναι. Θα παρακαλούσε από μέσα του. Μακάρι να μου τα πάρουν και δεν να μην. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Εγώ θα το έλεγα, το λέμε εμείς οι ζωντανοί. Το λέμε οι ζωντανοί που λέμε ότι αν κάποια στιγμή τύχει κάτι, χίλιες φορές να γίνουν πέντε καλά, εάν είναι, να πάω. Ναι. Απλά. Κοιτάξτε να δείτε, εάν κάνουμε. Αποδεκτή αυτού του είδους την ηθική, τότε. Ανθρώπινα μιλάμε. Ας μην ψαχνόμαστε. Να μην μιλάμε για ηθική. Μην ψαχνόμαστε για την απώλεια του περιφήμου ήθους που δεν υπάρχει στην εποχή μας. Και εν τη αυτή περιπτώσει, ας κάνουμε δεκτό ότι μετράει το αποτέλεσμα παρά το γεγονός ότι αυτό λέγεται όταν έχουμε πληθώρα φάλσων σφυριγμάτων από τον διαιτητή. Συνήθως τότε λέγεται ότι μετράει το αποτέλεσμα όταν έχουμε φάλσο διαιτητή. Σε ποιες περιπτώσεις. Επιτρέπεται. Σε ποιες περιπτώσεις. Για να αλλάξουμε και λίγο τη μακάβρια κουβέντα. Ναι, ναι. Η προσφορά οργάνων επιτρέπεται όταν κάποιος συγγενής θέλει να δώσει σε έναν δικό του άνθρωπο το όργανό του. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί η επιστήμη να αρνηθεί την μεταμόσχευση οργάνου από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ συγγενικών προσώπων. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει ιστολογική συμβατότης μεταξύ του δότη και του λήπτη. Μιας και αναφέρω την ιστολογική συμβατότητα, θα πρέπει να επισημάνω το εξής γεγονός, παρά το γεγονός ότι θα δημιουργηθεί κάποια ενόχληση, θα πρέπει να πω το εξής, ότι ένας άνθρωπος, ένας άρρωστος, ο οποίος δέχεται ένα ξένο όργανο, τελεί υποσυνθήκας επίκτητης ανεπάρκειας του ανοσοποιητικού του συστήματος. Ή με άλλα λόγια για να το πω με το γνωστό μας AIDS. Είναι κάτω από ένα ελεγχόμενο AIDS. Επίσης, επισημαίνω το γεγονός ότι το σύνδρομο, και όχι νόσος, το σύνδρομο του AIDS αρχίζει να απασχολεί τον ιατρικό κόσμο αφή στιγμής αναφαίνονται εις τον ορίζοντα και οι μεταμοσχεύσεις. Βέβαια, προσπαθούν τώρα να πούν ότι τα συμπτώματα
που απαντώνται στους ασθενείς από AIDS, τα βρίσκαμε και προηγουμένως σε άλλους ασθενείς και άρα ενδεχομένως να προϋπήρχε το AIDS. Σας λέω το εξής, ότι μία νόσος πολλές φορές εκδηλώνεται με τα ίδια συμπτώματα. Αλλά άλλη μία νόσος, άλλη νόσος υποκρύπτεται στη μία περίπτωση, άλλη στην άλλη. Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο του πυρετού. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει πυρετό, έτσι, έχει την ίδια αρρώστια. Μπορεί οι άρρωστοι της προ-AIDS εποχή να είχαν τα ίδια συμπτώματα με αυτούς με τα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι πάσχοντες από την νόσο, από την μάστιγα του αιώνος. Δεν σημαίνει όμως ότι προϋπήρχε η νόσος, διότι η νόσος θα εκδηλωθεί με ορισμένα συμπτώματα. Δεν μπορεί να δώσει άλλου είδους συμπτώματα τα οποία δεν είχαμε, που πρώτη φορά περιγράφονται. Σχεδόν όλα τα συμπτώματα έχουν περιγραφεί. Όλες οι νόσοι και τα συμπτώματά τους έχουν περιγραφεί. Δεν υπάρχει σύμπτωμα απερίγραπτον. Όλα είναι περιγεγραμμένα. Δεν έχουμε καινούργια συμπτωματολογία δηλαδή στο σύνδρομο της επίκτητης ανεπάρκειας του ανοσοποιητικού συστήματος. Συνεπώς, το να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και να βλέπουμε ότι άρρωστοι που είχαν αυτό και αυτό το σύμπτωμα, άρα ενδεχομένως είχαμε και το AIDS, είναι λάθος. Είναι λάθος. Κατά την προσωπική μου γνώμη. Και είναι ένα θέμα που νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολεί στην ιατρική κοινότητα. Τώρα, σας λέω και πάλι ότι αυτού του είδους οι θεραπευτικές μέθοδοι, όπως άρχισαν πλέον να τίθενται εις εφαρμογή, δεν είχαν ξεκινήσει έτσι. Είχαν ξεκινήσει σαφώς με την διάκριση δωρεά πτώματος, δωρεά σώματος. Σήμερα λέγονται πτωματικές μεταμοσχεύσεις, δηλαδή προβάλλεται το πτωματικό στοιχείο με την έννοια ότι αφαιρούνται όργανα από ένα πτώμα. Αλλά ένα πτώμα με αντανακλαστικά και με αναπνευστική λειτουργία και με όλο το σύνδρομο των βιολογικών της ζωής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πτώμα. Συνεπώς, εκεί είναι οι δικές μου ενστάσεις, τις οποίες έχω διατυπώσει εγγράφως και ουδείς εδέχθη συνάδελφος ποτέ να μου πει τι είναι αυτά που λες ή, εν πάση περιπτώσει, έλα να τα συζητήσουμε. Επειδή σας έφερα σαν παράδειγμα προηγουμένως και αναφερθήκαμε στην ηθική και στην νομική πλευρά, θα έλεγα ότι είναι η ανθρώπινη. Επιτρέψτε μου να σας κάνω την εξής ερώτηση. Τις εξής δύο ερωτήσεις. Ναι. Εσείς θα δωρίζετε κάποιο οργανό σας σε κάποιον που έχει ανάγκη? Το ερώτημα αυτό έχει και κάποια συναισθηματική απήχηση. Έχει κάποια συναισθηματική απήχηση. Εγώ δεν λαμβάνω υπόψη καμία απήχηση. Εγώ, προσέξτε να δείτε, επειδή το θέμα των μεταμοσχεύσεων είναι βαθύτατα ηθικό, συνάμα και πνευματικό, δεν θέλω να αποστερήσω με την συζήτηση την οποία κάνουμε την πνευματική διάσταση των μεταμοσχεύσεων. Υπάρχει κάποια πνευματική παράμετρο στην οποία δεν είμαι σε θέση εγώ να την εκθέσω. Καλώς. Εάν θέλετε την απάντησή μου, να σας τη δώσω ευθύς αμέσως. Ακριβώς. Τι θα σας πει ο πνευματικός σας? Αν σας πει ο πνευματικός σας να δωρήσει το όργανο σου, δωρήσε το, αν όχι, τι θέλετε να σας πω? Όχι, είναι εγώ θέμα. Σας ρωτώ ευθέως. Ναι. Πρώτον, και θα σας υποβάλω και τις δύο ερωτήσεις μαζί. Η πρώτη ερώτηση. Εάν δίδατε ένα όργανο σας σε κάποιον άνθρωπο που το είχε ανάγκη. Μάλιστα. Και δεύτερον, εάν διχόσασταν εσείς. Μάλιστα. Ένα όργανο. Το να δεχτώ όργανο από κάποιον, όχι, που δεν είναι. Θα προτιμούσα να έχω την μοίρα όλων των ανθρώπων. Ναι. Έτσι, όπως αργά ή γρήγορα και αυτοί που θα δεχτούν ένα όργανο δεν πρόκειται να ζήσουν αιωνίους. Κάποτε αργά ή γρήγορα θα εγκαταλείψουν τον μάτιο του τον κόσμο. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, αν εγώ θα δώριζα κάποιο όργανο μου, αυτό σας λέω ότι είναι άπτεται τη σφαίρα των προσωπικών. Δημοσιογραφικά δεν δέχομαι την απάντησή σας. Ας μην τη δέχεστε, εκεί είναι το θέμα. Δεν θέλω να αποκλείσω την πνευματική διάσταση του ζητήματος. Εγώ δεν δέχομαι καμία πνευματική. Εγώ έκανα μία ερώτηση και την απάντηση δεν τη δέχομαι δημοσιογραφικά. Πολύ καλά. Εντάξει. Πολύ καλά. Θα θέλατε να μου πείτε και κάτι άλλο το οποίο σίγουρα είναι μέρος της συζήτησης? Γιατί ένα μεγάλο λόγο σε όλα αυτά που τα οποία συζητάμε τώρα έχει η Εκκλησία. Βεβαίως. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας? Λοιπόν, η θέση της Εκκλησίας είναι η θέση της Καθολικής Εκκλησίας. Η θέση της Ελληνικής Εκκλησίας είναι η θέση της Καθολικής Εκκλησίας. Η θέση της Καθολικής Εκκλησίας είναι η θέση. Όχι, προηγήθη η Καθολική Εκκλησία και ακολούθησε η Ελλαδική. Παρεπιπτόντως, επειδή είχατε προσκεκλημένο στην εκπομπή σας εδώ τον σεβαστό πατέρα Χριστοφόρο της Μοραβίας, τον Μητροπολίτη,
είπε το εξής, ότι όταν μιλάμε στους Τσέχους και τους Σλοβάκους για Ελλάδα και για Ορθοδοξία, έχουν την εντύπωση ότι είμαστε ουνίτες οι Έλληνες. Μα σαφώς είμαστε ουνίτες. Και νομίζω ότι εμείς τους έχουμε δώσει το δικαίωμα να θεωρούν ότι είμαστε ουνίτες. Όταν ακολουθούμε τα όσα εντέλεται η Αγία Έδρα και δεν έχουμε λόγο, εν πάση περιπτώσει, που να θέτει υπό αμφισβήτηση τα παραδεδεγμένα, τότε πώς να μην είμαστε ουνίτες. Όταν καθόμαστε και μιλάμε και συμπροσευχόμεθα και το ένα και το άλλο, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Στο συγκεκριμένο θέμα τώρα των μεταμοσχεύσεων, εδώ υπάρχει πλήρης διαφοροποίηση. Είναι κομβικό το σημείο που διαφοροποιείται πλήρως η Ορθοδοξία από τον Καθολικισμό. Και αυτό δυστυχώς έχει περάσει απαρατήρητο. Λοιπόν, οι θέσεις της Ελληνικής Εκκλησίας, όπως θα ξέρετε, είναι θετικοί όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις. Ο ίδιος ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ είναι δωρητής σώματος. Παρά το γεγονός ότι άλλες είναι οι γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας όσον αφορά το πότε ο άνθρωπος είναι νεκρός και πότε ο άνθρωπος ζει. Ναι, μόνο που οι πατέρες της Εκκλησίας την εποχή που υπήρξαν πατέρες δεν θα είχαν ποτέ σκεφτεί ότι θα μπορούσαν να αφαιρέσουν από κάποιον ένα όργανο και να δώσουν ζωή σε κάποιον άλλον. Πιστεύω, προσωπική μου άποψη, ότι αν το γνώριζαν, είμαι σίγουρος ότι δεν βγάζαν αυτήν την απόφαση. Ξέρετε όμως τι γνώριζαν οι πατέρες της Εκκλησίας? Γνώριζαν κάτι πολύ απλό, το οποίο εμείς το θεωρούμε αυτονόητο και ούτε καν πηγαίνει το μυαλό μας. Ότι δεν υπάρχει ζωή χωρίς καρδιακή λειτουργία. Ζωή χωρίς καρδιακή λειτουργία δεν υπάρχει. Ενώ ζωή χωρίς εγκεφαλική λειτουργία υπάρχει. Γεννώνται παιδιά με απλαστικό εγκέφαλο, αλλά είναι ζώντα. Έχουν ζωή. Συγγνώμη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, μάλλον να το διευκρινίσουμε για να μην το μπερδεύουμε και εμείς συγχαιώνουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε πει. Τουλάχιστον εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι άλλο είναι ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται και έχει πρόβλημα στον εγκέφαλο, σίγουρα αυτό δεν μπορούμε να του πάρουμε τα όργανα, και άλλο είναι αυτό ο οποίος... Γιατί δεν μπορούμε να του πάρουμε τα όργανα? Εγώ σας λέω ότι η επιστήμη σήμερα... Συγγνώμη. Ναι. Εγώ δεν είπα ποτέ, εγώ τουλάχιστον... Μα είναι οι προοπτικές που διανοίγονται με τις μεταμοσχεύσεις. Συγγνώμη, στη συζήτηση την οποία κάνουμε, τουλάχιστον αν το κατάλαβα καλά, θέλω να με διορθώσετε. Εγώ κατάλαβα ότι δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Ένα πράγμα που δεν το δέχομαι καν, βέβαια. Δεν μιλάμε, αλλά αυτές... Αλλά δεν είναι το ίδιο. Αυτό το μέλλον υπάρχει, είναι εμφανέστατο. Συγγνώμη, δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος γεννιέται με πρόβλημα στον εγκέφαλο και δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσει. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι φυσιολογικός, τραυματίζεται. Είναι ετοιμοθάνατος και μπαίνει στις μονάδες εντατικής θεραπείας με προοπτική, την δωρεά των οργάνων. Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν το προσέξατε αυτό που σας είπα. Ότι ένας τραυματισμένος βαρύτατα μπαίνει στις μονάδες εντατικής με προοπτική τη μεταμόσχευση. Με δηλαδή, ακριβώς με την προοπτική της μεταμόσχευσης. Για ποιο λόγο να τελεπορηθεί αυτός ο άνθρωπος? Στο εξωτερικό ιατρείο. Στο εξωτερικό ιατρείο που εξετάζονται τα τροχαία ατυχήματα, ας πάρουμε αυτή την περίπτωση, η διάγνωση του κλινικού θανάτου έχει ήδη μπει. Και κατά 99,9%, γιατί η ιατρική δεν είναι η επιστήμη του απολύτου, κατά 99,9% ο άρρωστος αυτός είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Παρά τα αυτά, επειδή υπάρχει ο εισαγγελεύς και ενδεχομένως οι γιατροί θα κατηγορηθούν για παράληψη ιατρικού καθήκοντος, είναι υποχρεωμένοι να εξαντλήσουν όλα τα εφόδια, τα ιατρικά, και όλες τις γνώσεις της επιστήμης που τους παρέχονται, για να μην κατηγορηθούν για εσκεμμένη παράληψη ιατρικού καθήκοντος, το οποίο ισοδυναμεί με πράξη ευθανασίας. Μάλιστα. Διότι έχουμε την παθητική και την ενεργητική ευθανασία. Συνεπώς οι γιατροί, γνωρίζοντας ότι είναι καταδικασμένος ο άρρωστος, τον βάζουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας για να μην έρθει ο εισαγγελέας και να μην πούνε οι συγγενείς ότι τον αφήσαν τον άνθρωπό μας και πέθανε και δεν του κάναν τίποτα. Και έτσι μπαίνουν οι άρρωστοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αποτέλεσμα, κάποτε πρέπει ο άρρωστος αυτός... Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, καμιά φορά που ακούμε είναι στην εντατική.
Είναι στην εντατική, μάλιστα. Ναι, αλλά πολλές φορές δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Α, προσέξτε, δηλαδή, στην εντατική μπαίνουν για προληπτικούς λόγους. Μπαίνουν άλλωστε και για προληπτικούς λόγους. Πολύ ωραία. Έτσι. Έτσι. Δεν μπαίνουν όλοι. Να το διευκρινίσουμε. Είναι ορισμένες εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ στην καθημερινή. Και προκειμένου να δημιουργήσουμε παρεξηγήσεις. Μην κουβάλουμε όλο τον κόσμο. Αυτό μπαίνει και για προληπτικούς. Ένα έμφραγμα, για παράδειγμα, μπαίνει για προληπτικούς λόγους στην εντατική μονάδα. Για να αποφευθούν ορισμένα. Επιτρέψτε μου βέβαια στη συζήτηση να τις κάνω αυτές τις διευκρινήσεις. Προηγουμένως έθεσα το πλαίσιο της συζητήσεως και είπα ότι μιλάμε για τα τροχαία ατυχήματα. Πολύ λοιπόν, ωραία. Αυτοί που εξετάζονται και διαπιστώνεται ότι έχουν βλάβη στο κεφαλικό στέλεχος και κατά 99,9% είναι νεκροί, μπαίνουν στις μονάδες συντατικής θεραπείας για να μην κατηγορηθεί ο γιατρός για παθητική ευθανασία. Ότι δηλαδή δεν εξαντλεί τα ιατρικά μέσα. Και εδώ πλέον είναι η νομική εμπλοκή που δεν επιτρέπεται να υπάρχει αυτός ο φόβος εκ μέρους των ιατρών ότι στις περιπτώσεις αυτές θα κατηγορηθούν για εσκεμμένη παράληψη ιατρικού καθήκοντος. Στιγμή κατά την οποία όταν διαγνωστεί η βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους με μαθηματική ακρίβεια ο άρρωστος καταλήγει στο μοιραίο. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει ο κίνδυνος του εισαγγελέως ο κίνδυνος του εισαγγελέως προς τον ιατρό ότι αν δεν τον βάλει στην εντατική μονάδα θα πάει μέσα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουν οι αρμόδιοι. Και καλά κάνετε που το φύγετε. Μα το έχω δείξει. Και καλά κάνετε που το φύγετε, αυτό το συγκεκριμένο τουλάχιστον. Ναι. Πρέπει να λάβουν θέση και οι νομικοί που βλέπω δυστυχώς ότι έχουν αφήσει το πράγμα να εξελίσσεται έτσι δεν... Να περάσουμε σε αντικείμενο πάλι. Να περάσουμε βεβαίως. Και πείτε μου λοιπόν. Λοιπόν, η θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι θετική όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις. Κατά την προσωπική μου γνώμη, αγνοήθηκαν παντελώς οι πατέρες της Εκκλησίας και σας λέω και πάλι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μπορεί να μην είχαν υπόψη τους ότι θα φτάναμε στο σημείο των μεταμοσχεύσεων κλπ. Αλλά είχαν πει κάτι το στοιχειώδες, το βασικό, που αν το λαμβάναμε υπόψη δεν θα γινόταν οι μεταμοσχεύσεις. Διότι ένας άνθρωπος που έχει όλες τις βιολογικές λειτουργίες πλην της εγκεφαλικής δεν είναι νεκρός. Σας είπα ότι εγώ σε αυτό το πράγμα διαφωνώ. Διαφωνώ στο ότι αυτό που έλεγαν τότε. Ναι, ναι. Ήταν όταν ο άνθρωπος. Μα εσείς προσωπικά μπορεί να διαφωνείτε, αλλά μιλάμε για την Εκκλησία, για την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία δεν μπορεί να έχει να διαφωνεί με τις γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας. Εσείς μπορεί να διαφωνείτε με τη γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας. Μα και η Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά όταν έφτασε η ιεραρχία της Εκκλησίας δεν μπορεί να διαφωνεί. Κύριε Χρυσοδουλίδη, όταν έφτασε σε ένα σημείο η Εκκλησία της Ελλάδος, η σημερινή ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, ναι. Επισκοπή, ξέρω εγώ, να δέχεται τις μεταμοσχεύσεις. Μάλιστα. Δεν είναι ότι διαφωνεί με τους πατέρες, είναι ότι σαφώς καταλαβαίνει. Διαφωνεί με τους πατέρες. Μα δεν διαφωνεί. Σαφώς. Μα συγγνώμη, σε 5.000 χρόνια. Σε 5.000 χρόνια μπορεί να υπάρξει μια άλλη κατάσταση. Λοιπόν, μπορεί να υπάρξει μια άλλη κατάσταση για να χρειαστεί να αναθεωρηθούν ορισμένα πράγματα όσον αφορά την καινή, την παλαιά διαθήκη. Δεν σημαίνει ότι επειδή το είπαν τότε. Η σημερινή ηγεσία της Εκκλησίας θα πει ότι επειδή το είπαν αυτοί τότε πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς το σημερινό. Μάλιστα. Σας είπα ότι πιστεύω ότι τότε δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει μια μεταμόσχευση. Ναι. Άρα λοιπόν η σημερινή που γίνεται η μεταμόσχευση δεν μπορούσαν ποτέ έχω να πούν. Έχω την γνώμη ότι θα διαφωνούσαν οι Άγιοι Πατέρες, αν σας άκουγαν να λέτε αυτά. Δεν θα συμφωνούσαν μαζί σας. Η τέως. Η νυν. Και η νυν. Παρόλο που ότι έχουν δεχθεί τις μεταμοσχεύσεις, εντούτοις δεν θα συμφωνούσαν ότι αυτά που υπόθησαν το καιρό εκείνο δεν είχαν την προοπτική και την πρόβλεψη οι Άγιοι ότι θα γίνουν οι μεταμοσχεύσεις. Μα είναι λογικό. Ακούστε να δείτε. Με τα πενιχρά αρχεία που γνωρίζω, ενδεχομένως να τα γνωρίζετε κι εσείς, θα δείτε ότι το πρόβλημα των μεταμοσχεύσεων δεν είναι καινούριο, είναι παλαιό. Προσέξτε να δείτε τι γράφει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Και όταν τύχει να πέσει τη από τόπου υψηλού και πτωματιστεί, τότε γάρι ψυχή συστέλλεται μεν όλη στο κέντρο και θάλαμόν τη, την καρδίαν, δια να φυλαχθεί εκεί. Και μετά τη ουσία αυτή εν ούτε και δυνάμεω, αφήνει δε άπρακτα και ανέστητα, ου μόνον των εγκέφαλων, αλλά και τα αισθήσει και τα λοιπά, πάντα πέριξ μέλη και μέρη του σώματο. Ώστε δύνατε τη να είπει ότι τότε ο άνθρωπο εκείνο ζει μόνον κατά την καρδίαν. Λοιπόν, ο άνθρωπο είναι ζών. Τα βιώματα που έχει ένας άνθρωπος απεγκεφαλισμένος, δηλαδή όταν μιλάμε και λέμε ότι είναι ένας άνθρωπος απεγκεφαλισμένος, είναι ότι δεν μπορεί να εκφράσει τα εσωτερικά του βιώματα, αλλά και τα εξωτερικά ερεθίσματα. Δεν μπορεί να τα εκφράσει. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι νεκρός.
Είναι ένας άνθρωπος ζών. Δεν μπορούμε να τον θεωρήσουμε ότι είναι νεκρός. Δεν μπορούμε να τον θεωρήσουμε ότι είναι πτώμα. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι ίσχυε τότε και δεν ίσχυε τώρα. Ή θα έρθουν στα 5.000 χρόνια και θα πούνε μα τώρα έχουμε. Συγγνώμη, να διαφωνήσω με αυτό που διαβάζει. Να διαφωνήσω γιατί. Μιλάμε γιατί για την λυκούσα ιεραρχία τη Εκκλησία που το αγνοεί αυτό. Ακριβώς. Ακούστε με λίγο ότι πιστεύω ότι αυτό που διαβάσατε είναι αυτή η άποψη των πατέρων τη Εκκλησία, ο Ντέος. Μάλιστα. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να πω είναι ότι τότε δεν θα μπορούσαν, όπως είπα και προηγουμένως, δεν θα μπορούσαν ποτέ να σκεφτούν ότι αυτά τα όργανα τα οποία δεν λειτουργούσαν να δίδουν ζωή κάπου αλλού. Ναι. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι αν γνώριζαν ότι αυτή η μεταμόρφωση δεν θα ανακατευόταν καθόλου. Αυτό έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει μόνο κατά την καρδία και πάμε εμείς και του βγάζουμε την καρδιά, τι γίνεται τότε. Μα, συγγνώμη. Δεν μου λέτε, να σας πω κάτι. Μιλάμε πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι, να πάρουμε την άλλη περίπτωση. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγκεφαλικά νεκρός δεν θέλει. Έτσι να δωρήσει τα όργανά του. Μπορεί αυτός η Εκκλησία να τον πάρει και να τον βάλει στον τάφο. Μπορεί να γίνει κηδεία. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τι πρέπει να γίνει για να γίνει κηδεία. Τι πρέπει να γίνει. Να πεθάνει βέβαια. Δηλαδή πρέπει να του βγάλουμε την καρδιά για να πεθάνει. Έτσι δεν είναι. Είναι το να αφήσουμε να πεθάνει. Να τον αφήσουμε να πεθάνει. Ή θα τον αφήσουμε να τον σκοτώσουμε. Μα εδώ γίνεται αυτό. Μα είπατε προηγούμενα να τον σκοτώσουμε. Μα άμα του βγάλουμε την καρδιά. Συγγνώμη, είπαμε ότι του δίνουμε την ευκαιρία ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την πράξη. Εάν το πείτε εσείς ευθανασία, εγώ θα το πω ευθανασία. Θα συμφωνήσω μαζί σας με την προϋπόθεση ότι θα σωθούν 3 άτομα ακόμα. Ναι, αλλά έρχεται ο νομοθέτης και την ευθανασία. Την απαγορεύει, την απαγορεύει. Μα σας είπα την ευθανασία, εάν σας το έγραφα και σας το έδινα, θα την έβαζα σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Ναι, όχι, εγώ δεν θα την έβαζα σε εισαγωγικά, θα την άφηνα χωρίς εισαγωγικά, διότι έτσι όντως είναι. Είναι ευθανασία. Εγώ θα την έβαζα σε εισαγωγικά. Όχι, όχι, είναι ευθανασία. Διότι ευθανασία είναι όταν ένας άνθρωπος, όταν επισπεύδεται ο θάνατος, αυτό λέγεται ευθανασία. Εγώ θα έλεγα ότι η ευθανασία είναι μπορεί όταν να το πείτε συγγνώμη, όταν επισπεύδεται ο θάνατος με την προϋπόθεση ότι δεν χαρίζονται τα όργανα και ότι επισπεύδεται ο θάνατος. Μερικές φορές έχουμε διαβάσει κατά καιρούς στις εφημερίδες που το κάνουν γονείς όταν βλέπουν ένα παιδάκι νέο γέννητο. Το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές. Το διαβάζουν στις εφημερίδες. Το οποίο το πετάνε, το σκοτώνουν, το κάνουν με την προϋπόθεση να μην το δεχτούν αυτοί ή να το αφήσουν να μην ταλαιπωρείται έτσι όπως τουλάχιστον μαρτυρούν όταν συλλαμβάνονται. Μάλιστα. Αυτό θα ήθελα λοιπόν και να πω ότι αυτό είναι ευθανασία χωρίς εισαγωγικά. Ναι. Από τη στιγμή όμως που αυτά τα όργανα δίδονται και υπάρχουν η λειτουργία τριών άλλων οργάνων, η αντικατάσταση και ζει. Ένας, δύο, τρεις άνθρωποι ακόμα. Ναι. Είναι η ωραιοποίηση. Είναι η ωραιοποίηση της ευθανασίας. Δηλαδή προσπαθούμε να απαλείψουμε την ευθανασία και να την κάνουμε να κυριολεκτήσουμε. Δηλαδή. Να σας πω ότι αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Δηλαδή αξίζει να πεθαίνεις δίνοντας τα όργανά σου. Όχι, συγγνώμη, πάλι λάθος κάνετε. Δεν πεθαίνει για να δώσεις τα όργανά σου. Αλλά. Δεν πεθαίνεις. Αλλά. Μα έτσι κι αλλιώς πεθαίνεις. Μάλιστα. Και όπως έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε στον κόσμο, έτσι κι αλλιώς πεθαίνουμε. Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, και το αν ερχόμαστε στον κόσμο, το πώς γεννάται και από ποιους κινδύνους περνάει ένα έμβριο μέχρι να έρθει στον κόσμο, αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το ελέγξουμε. Η επιστήμη μπορεί, παρά τις προσπάθειες, να μην δει το φως της ημέρας ένα έμβριο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες που συμβάλλουν στην έλευση στη ζωή και όπως υπάρχουν και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες που συμβάλλουν στην έλευση του θανάτου. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι δεν είμαστε κυρίαρχοι της ζωής. Μου φαίνεται ότι κάνουμε κάποια παρεξήγηση, ότι κυριαρχούμε πλέον σε όλους τους τομείς και θέτουμε όλο και στο περιθώριο κάποιες άλλες παραμέτρους που νομίζω είναι το ζητούμενο σε αυτή την εποχή της συγχύσεως που ζούμε. Έτσι δεν είναι? Εγώ θα ήθελα. Να μου είχατε απαντήσει όταν σας έκανα την ερώτηση. Μάλιστα. Για σας προσωπικά. Και νομίζω ότι μπορεί να άλλαζε και η ροή της συζήτησης. Κοιτάξτε, η δωρεά σώματος πάνω απ' όλα είναι δωρεά πνεύματος. Αν δεν υπάρχει δωρεά πνεύματος, δεν μπορεί να υπάρχει δωρεά σώματος. Λοιπόν, το ερώτημα αυτό, έτσι όπως μου το θέσατε και σας έδωσα την απάντηση. Διότι ζητούμενο. Ζητούμενο στην εποχή μας δεν είναι το να κρατηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο στη ζωή. Κάτι μας λείπει. Δεν μας λείπουν όργανα, διότι ούτως ή άλλως κάποτε όλα αυτά θα σβήσουν. Δεν μας λείπουν όργανα. Μας λείπει πνεύμα. Και ποιος θα μας το δωρήσει αυτό, εδώ είναι το ερώτημα. Εδώ να συμφωνήσω μαζί σας. Και προτού κλείσουμε την εκπομπή, γιατί πέρασε και η ώρα.
Είχαμε τελευταία διαβάσει και άντεξε, νομίζω, από τα δημοσιεύματα, επειδή το παρακολούθησα 70 ημέρες, η μεταμόσχευση σε κάποιον καρδιά μπαμπουίνου. Μάλιστα. Θα μπορούσατε έτσι, μια και ασχολείστε με το θέμα, νομίζω να ότι πείτε, χωρίς να έχουν καμία σχέση με αυτά που συζητήσαμε, ότι δύο λόγια. Οι διάφορες οργανώσεις φιλοζωικές θα έχουν αντιρρήσεις σε αυτό το θέμα. Και οι άλλες οικολογικές και λοιπά πολιτικές ομάδες και αυτές πάλι θα έχουν αντιρρήσεις. Αν και βέβαια ενδιαφέρονται για την καταστροφή του περιβάλλοντος, για το θέμα αυτό, την καταστροφή του ανθρώπου και κάτι ζωή εντός εισαγωγικών που δίδεται με τις μεταμοσχεύσεις, αυτά δεν τους αφορούν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Υπάρχει η εξελικτική άποψη ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο, έτσι. Λοιπόν, αυτοί που έχουν τις αντιλήψεις ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο, τους ταιριάζει Γάντι η μεταμόσχευση από μπαμπουίνο. Ταιριάζει Γάντι. Και για να φύγουμε λίγο από το αστείο αυτό, αν η επιστήμη κατορθώσει, γιατί τα είπα κάπως έτσι για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, εάν μπορέσει η επιστήμη να μεταδώσει τα όργανα από πιθήκους στον άνθρωπο, θα είναι πράγματι καλό. Θα είναι ένα επίτευγμα, βεβαίως. Θα είναι ένα επίτευγμα. Μακάρι να μπορέσει να το κάνει αυτό η επιστήμη. Θα μας βγάλει από αυτές τις συζητήσεις τις τόσο πολύ έτσι σημαντικές, τις οποίες οφείλω να το πω, τα ελληνικά μέσα ενημερώσεως, και σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να κάνουμε αυτή την ενημερωτική εκπομπή. Τα ελληνικά ραδιοτηλεοπτικά διαφημιστικά μέσα αυτά τα αγνοούν. Λοιπόν, αυτά όλα δεν θα τα συζητούσαμε και δεν θα συζητούνται. Μακάρι η επιστήμη να προχωρήσει και να γίνονται μεταμοσχεύσεις από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο και να αφήσουμε άνθρωπο να τρώει άνθρωπο. Δεν τολμώ βέβαια να συγκρίνω έτσι καταστάσεις τέτοιες. Απλώς το έφερα σαν παράδειγμα, ναι, ίσως ναι, μαζί με κάποιες εξηγήσεις, ναι, του τηλεθεατές που το διάβασαν σε κάποιον αναγνώστη. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να δείξω εγώ είναι ότι κατά καιρούς έχουμε διαβάσει για απαγωγές μικρών παιδιών και τελευταία έχει γίνει και θέμα σε όλες τις εφημερίδες προσφάτως για απαγωγές παιδιών με σκοπό την πώληση οργάνων. Και η περιοχή κατά την οποία έγιναν οι μαζικές απαγωγές, που τουλάχιστον διαβάσαμε πάντα, είναι η Βραζιλία. Αυτό δηλαδή το φαινόμενο, κύριε Χριστοδουλίδη, βλέπετε να εξαπλώνεται. Βλέπουμε να εξαπλώνεται. Νομίζετε ότι η ιατρική φταίει και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Εμείς οι γιατροί αυτές τις προοπτικές ανοίξαμε με τις μεταμοσχεύσεις και με αυτού του νέου είδους θεραπείες. Εμείς οι γιατροί ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας. Αν τα είχαμε σκεφτεί αυτά, δεν θα γινόντουσαν. Ναι, αλλά στο ότι σώνονται κάποιοι άνθρωποι δεν συσχετίζεται? Το ότι σώνονται κάποιοι άνθρωποι, θα πρέπει να συζητήσουμε την ηθική πάνω στην οποία σώζονται αυτοί οι άνθρωποι. Εάν δηλαδή η ηθική αυτή είναι νόμιμη ή είναι μήπως είναι η ηθική το δίκαιο της παρανομίας. Διότι και η παρανομία έχει το δίκαιο της, πρέπει να ξέρετε. Αλλά πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάκριση όσον αφορά τη λέξη δολοφονία. Και δολοφονία θα είναι όντως από τη στιγμή που ένας γιατρός χρησιμοποιήσει ένα όργανο κάποιου αναμφιβόλου προελεύσεως. Στο ότι δηλαδή ναι, μεν το παίρνει από κάποιον ο οποίος στο διπλανό κρεβάτι έχει έρθει, ναι, από ένα ατύχημα. Αυτά είναι σενάρια, και άλλωστε ένα, ναι, κουτί. Αυτά είναι σενάρια που υπάρχουν. Ακριβώς. Ναι, βεβαίως. Γιατί δεν μπορώ να τα αμφισβητήσω. Εγώ κλείνοντας την εκπομπή, αφού σας αφήσω εσάς να πείτε κάτι, πριν από εσάς λοιπόν, για να αφήσω τον τελευταίο λόγο σε εσάς, μιας και είσαι ο καλεσμένος, θα πω λοιπόν ότι εγώ είμαι αντίθετος με κάθε είδους τέτοια εξοικονόμηση, θα έλεγα, οργάνων από κάποια απαγωγή. Και η προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο βαραίνει, είναι ότι προτιμώ από κάποιον ετοιμοθάνατο να δίδεται τα όργανά τους και να σώζονται κάποιοι τρεις μελλοντικοί ετοιμοθάνατοι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Βέβαια, τη συζήτηση την κάναμε. Οι τηλεθεατές είναι σε θέση μπορούν να υποστηρίξουν απόψεις. Από εκεί και πέρα, μπορείτε κι εσείς να πείτε κάτι κλείνοντας. Λοιπόν, εγώ θα πω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι δεν είναι το πρόβλημα σε αυτόν ο οποίος αποφασίζει να δωρήσει τα όργανά του, αλλά είναι σε εκείνον ο οποίος γίνεται συνεργός στο να αφαιρεθούν τα όργανά του και έτσι να αποβιώσει μία ώρα αρχύτερα. Δεν είναι το πρόβλημα σε αυτόν ο οποίος θέλει να δωρήσει τα όργανά του για να γίνει καλά κάποιος άλλος. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι σε εμάς τους γιατρούς. Διότι εμείς οι γιατροί οφείλουμε
Είναι το χρέος μας, είναι το λειτουργήμα μας αυτό, να διαφωτίζουμε τις πτυχές εκείνες τις οποίες ο απλοϊκός άνθρωπος δεν είναι σε θέση να τις γνωρίζει και εντυπωσιάζεται ενδεχομένως από τα αποτελέσματα, αλλά για να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα κάτι έχει προηγηθεί και αν σήμερα ζητούμενο είναι το πώς θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες σε αυτόν εδώ τον αφόρητο πλέον πλανήτη, θα πρέπει να καθίσουμε αυτά τα πράγματα και να τα συζητήσουμε. Δεν είναι το αποτέλεσμα που μετράει. Είναι το τι προηγείται για να φτάσουμε σε αυτή την... Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση πρωτού κλείσουμε. Βεβαίως. Είστε αντίθετος με την επιστήμη? Δεν είμαι καθόλου αντίθετος με την επιστήμη όταν η επιστήμη ακριβολογεί. Όταν η επιστήμη ακριβολογεί, όταν είναι απαραίτητο στην επιστημονική ορολογία, και αυτό άλλωστε είναι ο σκοπός της επιστήμης, να ακριβολογεί και να κάθεται πριν να εφαρμόσει κάποια ανακάλυψη, πριν εφαρμοστεί η ανακάλυψη ή να γίνονται κάποιες συζητήσεις. Επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά στα προηγούμενα, αν και είχα πρέπει να κλείσουμε, μόνο και μόνο γιατί θα ήθελα να συγκρίνω ορισμένα πράγματα από αυτά και να διαλευκάνω. Είπατε προηγουμένως ότι μιλήσατε όταν είπα εγώ για την μεταμόσχευση του οργάνου του μπαμπουίνου, της καρδιάς του μπαμπουίνου σε άνθρωπο, ότι θα είχαν κάποια αντίρρηση οι φιλοζωικές οργανώσεις. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι με το αεροπλάνο πηγαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα σε ένα μακρινό μέρος. Με το καύσιμο τη βενζίνη. Με το καύσιμο τη βενζίνη πηγαίνουμε και στο διάστημα. Αλλά συγχρόνως όμως καταστρέφουμε και τον πλανήτη. Μάλιστα. Σιγά σιγά. Εσείς λέτε τι θα προτιμούσατε, να μην πάμε στο διάστημα προκειμένου? Όχι, όχι. Ναι. Αν θέλετε. Το εάν θα πάμε με το αεροπλάνο για να κερδίσουμε χρόνο. Όχι, όχι. Ξέρετε γιατί είπα, γίνονται αυτά όλα, προσέξτε με, αυτά όλα γίνονται και το διάστημα. Ας πάμε και το διάστημα και το αεροπλάνο, όλα αυτά γίνονται με ένα στόχο και σκοπό. Το πώς θα εξοικονομήσουμε περισσότερα χρήματα. Δεν είμαι αντίθετος για το αεροπλάνο. Να το χρησιμοποιήσουμε όχι, το αεροπλάνο. Όχι, συγγνώμη, αλλά όταν διασχίζουμε τους εθέρες σήμερα με χιλιάδες εκατομμύρια αεροπλάνα για να εξοικονομήσουμε χρόνο και χρήμα. Τότε, όχι, δεν θα το μπερδέψουμε. Ναι, είδετε, όχι, είμαι πάλι υπέρ των αεροπλάνων. Σαφώς και υπέρ του διαστήματος για να έχουμε τους δορυφόρους που βλέπουν το κλίμα, ξέρω εγώ κλπ. Ναι. Αλλά το να κάνουμε πειράματα με προοπτική να επικύσουμε τους πλανήτες, διότι εδώ κάποτε δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε και να ζήσουμε σε κάποιους πλανήτες μέσα σε σκάφανδρα. Μα με συγχωρείτε. Κάποιο λάθος γίνεται. Συγγνώμη. Είμαι υποστηρίζω την επιστήμη. Αλλά να ζούμε στους άλλους πλανήτες με σκάφανδρα, ζωή είναι αυτή? Δεν είπε κανένα πράγμα. Πώς γίνεται η ζωή, πώς θα γίνει η ζωή στους άλλους πλανήτες? Συγγνώμη, πιστεύω. Πώς θα γίνει. Πώς θα επικύσουμε τους άλλους πλανήτες? Δεν διαβάζετε μάλλον. Τι είπατε? Δεν διαβάζετε μάλλον. Διαβάζω, αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν μίλησε κανένα ότι μια ζωή σε έναν άλλο πλανήτη θα γίνεται με σκάφανδρο. Απλώς προσπαθούν θα να βρουν. Συνθήκες, όχι. Προσπαθούν να βρουν έναν πλανήτη που να μην χρειάζεται σκάφανδρο και είναι παρόμοιο με τη Γη. Α, μάλιστα. Αυτό είπαν. Συγγνώμη δηλαδή, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ξέρετε, όταν θα αποκτήσουμε την ταχύτητα του φωτός, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει ταχύτητα, πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο, ορισμένα πράγματα δεν τα έχουμε καταλάβει. Το ε του Einstein, το ε ίσον m επί σε στο τετράγωνο, προϋποθέτει ταχύτητα του φωτός, μετατροπή της ενεργίας σε μάζα, προϋποθέτει ταχύτητα που είναι ανέφικτη για τον άνθρωπο. Συνεπώς, το να λέμε ότι θα πάμε σε άλλους πλανήτες, αυτό δεν γίνεται. Εγώ δεν θα το έλεγα, πάντως θα σας προσκαλώ να έχετε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον επιστήμονα του σταθμού μας, τον κύριο Φράγκο, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα, με διαστημικά, και εκεί θα ήθελα να την παρακολουθήσω. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Χριστοδουλίδη που είχατε την ευγενή καλοσύνη να έρθετε σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι, με αφορμή μια φωτογραφία που δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή, η οποία αναδημοσίευσε από την εφημερίδα Ευρωπαίο, είχαμε μία συζήτηση. Βέβαια, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε και να ανανεώσω το ραντεβού μας για κάποια άλλη στιγμή με κάποιο άλλο επικαιρό ρεπορτάζ. Γεια σας.